Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 2 ώρες. Ο χρόνος νομίζω είναι αρκετός, προκειμένου να γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση στα κρίσιμα και μεγάλα ζητήματα της εποχής. Θα σας παρακαλούσα μόνο οι ερωτήσεις να είναι σύντομες, ούτως ώστε περισσότεροι, όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοί σας να μπορέσουν να έχουν μια ερώτηση. Και θα υπάρξει χρόνος για να δοθούν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν, προκειμένου να είμαστε και πολλοί, να εκμεταλλευτούμε όλο τον χρόνο. Νομίζω ότι παραδοσιακά η πρώτη ερώτηση είναι στην ΕΡΤ 3. Και παρακαλώ την κυρία Λουτσοπούλου Γεωργία. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει επανειλημμένα το αίτημα διεξαγωγής προώρων εκλογών. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν επίσης σταθερό προβάδισμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη, εσείς δηλώνετε κατηγορηματικά ότι θα εξαντλήσετε τη θητεία σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν στην περίπτωση που ο στόχος της ελάφρυνσης του χρέους και της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων του 2019 και του 2020 αποδειχθούν μια νέα αυταπάτη, αν μπορείτε εδώ κατηγορηματικά να δηλώσετε ότι ο στόχος της ανάπτυξης παραμένει εφικτός σε αυτή την περίπτωση και ότι εσείς δεν θα χρειαστεί να διαχειριστείτε την κατάσταση προσφεύγοντας σε προώρες εκλογές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Νουτσοπούλου. Καταρχάς, να πω ότι χαίρομαι που μετά από 5 σχεδόν χρόνια δίνει συνέντευξη τύπου Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Διότι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί κρυβόντουσαν από τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ είμαι εδώ απέναντί σας να απαντήσω σε όλες σας ερωτήσεις όπως έκανα πάντα. Στο ερώτημά σας, κύριε Νουτσοπούλου. Ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πρωτοεξελέγει, δήλωσε ότι θα διαχειριστεί την αντιπολιτευτική ρητορική και τακτική χωρίς βιασύνη. Λίγες μέρες αργότερα, κάτω από την πίεση ισχυρών εξωθεσμικών παραγόντων και βεβαίως μπροστά στην επικείμενη διαδικασία της αδειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και της εξέτασης των θαλασσοδανείων ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης, άλλαξε άρδιν γραμμή και προσχώρησε στην άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, να γίνουν εκλογές λίγο πριν την πιο κρίσιμη πρώτη αξιολόγηση, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο για την ίδια τη χώρα και την ελληνική οικονομία. Σας θυμίζω μάλιστα ότι τις μέρες εκείνες που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε αίμα, περισσότερα 3,6 δισεκατομμύρια μέτρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια, να μην επομισθούν δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι επιπλέον 3,5 δις, 3,6 δις, αδιαφορούσε απολύτως γι' αυτό, ζητούσε εκλογές, και δεν τον ενδιέφερε αν η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γινόταν αποδεχτή από τους υπόλοιπους θεσμούς. Πόνταρε στη λογική της παρένθεσης, όπως και ο προκάτοχος του κ. Σαμαράς. Η πρώτη αξιολόγηση έκλεισε. 3,6 δις δεν χρεώθηκαν στον ελληνικό λαό. Η παρένθεση ξεχύλωσε και ξεχυλώνει μέρα με τη μέρα. Ο ίδιος εγκλωβίστηκε σε μια στρατηγική παρένθεσης και διεκδίκησης εκλογών, που όσο περνάνε οι μέρες γίνεται γραφική. Προφανώς και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να ζητάει εκλογές. Έρχομαι λοιπόν στην ουσία. Η χώρα δεν έχει ανάγκη εκλογές. Η χώρα έχει ανάγκη σταθερότητα. Ένα χρόνο μετά, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει αλλάξει πλήρως. Θα σας έλεγα ότι αν δείτε την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορά μας, στις γειτονικές μας χώρες, στην ευρύτερη περιοχή, από βορρά έως νότο, τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι συμβαίνει στη Συρία, τι συμβαίνει στη Λιβύη,
την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, την αστάθεια στην Ουκρανία, θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια όαση σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Όποιος λοιπόν αυτό δεν το κατανοεί σήμερα, οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες τι θα κερδίσουν με την επίσπευση των εκλογών και τι θα κερδίσουν εάν δεν ακολουθήσουμε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την έξοδο από την κρίση, όπως τον παρουσίασα χθες. Εμείς πηγαίνουμε στην διαπραγμάτευση την κρίσιμη για το χρέος και βεβαίως τη δεύτερη αξιολόγηση, έχοντας στόχους, έχοντας σχέδιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε πλέον συμμάχους στην Ευρώπη, το αποδείξαμε αυτό, αποδεικνύεται αυτό, και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διεκδικήσουμε και να καταφέρουμε να κερδίσουμε περισσότερα. Η ανάπτυξη θα έρθει ούτως ή άλλως, κ. Τσοπούλου. Μια οικονομία η οποία έχει συμπιεστεί 7 χρόνια με τόσο έντονο ρυθμό, σε τόσο έντονο βαθμό, θα έχει, όπως λένε και οι οικονομολόγοι, rebound. Θα υπάρξει ανάπτυξη το 2017 μεγάλη. Το θέμα είναι αν αυτή η ανάπτυξη θα είναι διαρκής. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις μέχρι τέλος του χρόνου και από τη λήξη της διάνοιξης ανάμεσα στο Διεθνές Μονομικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτή την εθνική μάχη να έχουμε σύμμαχο την αξιωματική αντιπολίτευση. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά την έχουμε απέναντι. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Νίκος Ρούμπος. Και το ραδιόφωνο μας, το Πρακτορείο 104,9 στα FM. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν είμαστε κοντά στο να βάλετε γραβάτα. Τι εννοώ, έχετε πει σε ξένους ηγέτες ότι τα φορέσετε, αν πετύχετε κάποιο πολύ υψηλό στόχο, τότε μόνο. Είμαστε σε κάτι τέτοιο κοντά. Κύριε Ρούμπο, δεν ξέρω. Η γραβάτα έχει να κάνει με τις συνδυματολογικές προτιμήσεις. Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, αλλά έχω δεσμευθεί ότι αυτή την αλλαγή την ενδυματολογική θα την πράξω όταν έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν παντρεύτηκα κιόλας για να την βάλω στο γάμο μου. Ως εκ τούτου, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός η οριστική λύση της κρίσης χρέους. Ή βεβαίως έχω και την πίεση του Ερντογάν να λυθεί το Κυπριακό, αλλά και εκεί χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση. Τώρα στην ουσία το ερωτήματό σας, γιατί φαντάζομαι ότι ρωτήσατε αν είμαστε κοντά σε μια λύση. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Και είναι γεγονός ότι σήμερα οι περισσότεροι που είναι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης πιέζουν για μια οριστική λύση, για μια οριστική υπέρβαση του αδιεξόδου. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Eurogroup στις 24 Μαΐου είναι αποφάσεις σε θετική κατεύθυνση, πρέπει όμως να εξειδικευτούν. Δηλαδή, μιλούν για αυτό το πλαφόν 15% του ΑΕΠ ετησίως στις δαπάνες αποπληρωμής του χρέους. Αυτές οι δαπάνες όμως οφείλουν άμεσα να εξειδικευτούν. Αυτά τα μέτρα τα συγκεκριμένα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οφείλουν άμεσα να εξειδικευτούν. Και οφείλουν άμεσα να εξειδικευτούν, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την απαραίτητη για την συνέχεια του προγράμματος ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, debt sustainability analysis, όπως λένε οι οικονομολόγοι, το οποίο είναι προϋπόθεση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να παραμείνει στο πρόγραμμα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί συνθήκες αναβλητικότητας σε σχέση με την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών δεν είναι οι αποφάσεις αυτές καθ' αυτές, γιατί στο Eurogroup είχαμε αποφάσεις σε θετική κατεύθυνση. Αλλά είναι η διαρκής αντιπαράθεση και κόντρα ανάμεσα στο Διεθνές Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα όριο, μέχρι τέλος του χρόνου. Και έχει πει ότι ή θα υπάρξει συγκεκριμενοποίηση των μέτρων ή εμείς θα φύγουμε από το πρόγραμμα. Αυτό το deadline είναι και το deadline της διαπραγμάτευσης. Και το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο μια χώρα που έχει κάνει τόσο σκληρή προσαρμογή, που έχει υποστεί μια τόσο μεγάλη ζημιά και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο οι πολίτες της, δικαιούνται μιας δίκαιης ρύθμισης στο χρέος
Και αυτή η δίκαιη ρύθμιση του χρέους δεν μπορεί να είναι συνάρτηση εκλογικών αναμετρήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ελληνικό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αν λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα είναι προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο της Ελλάδας.